Στο 5ο γυμνάσιο της Νέας Μύρνης, μία εκπληκτική πρωτοβουλία παίρνει σάρκα και οστά. Τα παιδιά ζωγραφίζουν τους στίχους και όχι μόνο με δύο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση, αλλά με έργα και τοιχογραφίες πολύ γνωστά τα οποία έχουν μείνει στην ανθρώπινη ιστορία, ακολουθώντας ταυτόχρονα όλες τις εποχές του ανθρώπου. Σήμερα γιορτάζουμε μια πολύ σπουδαία εργασία που κάναν τα παιδιά. Μια δύσκολη χρονική χρονιά με την δασκάλα τους, την κυρία Καλαπαθαράκου. Ζωγράφησαν όλο το σχολείο και δημιουργήσαν το δικό τους μουσείο. Στους στίχους τους, τις ιστορίες, την ιστορία της ζωγραφικής και της επιστήμης της Ελλάδας. Γιατί λαοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν. Η ανταπόκριση των παιδιών στο εγχείρημα αυτό ποια ήταν? Ήταν θετικότατη. Πάντα τα παιδιά όταν θεωρητικολογούμε βαριούνται. Όταν όμως τα βάζουμε να υλοποιήσουν πράγματα που ακόμη και πολλές φορές δεν θέλουν να τα ακούσουν, τα αγαπούν φτιάχνοντας και δημιουργώντας. Κατερίνα, πώς φάνηκε αυτό που έγινε φέτος στο σχολείο? Πάρα πολύ ωραίο, μας άρεσε πάρα πολύ. Καθόμασταν κάθε φορά και μας ενδιαφερθήκαμε κιόλας για το θέμα και ήταν μια πολύ ωραία ιδέα και πήγαμε για εκδρομή στο τέλος. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσένα πώς σε λένε? Αλεχάνδρα. Εσύ συμμετείχες? Εγώ ναι, έκανα αρκετά σκίτσα στο... Γενικά έκανα διάφορα... Συμμετείχα στο πρόγραμμα και γενικά σαν εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί γενικά μου αρέσει το σκίτσο και με βοήθησε παραπάνω. Καλησπέρα και από μένα. Το δικό μου κομμάτι ήταν το κομμάτι της επιστήμης. Ήθελα απλά να δουν τα παιδιά ότι μαζί με την τέχνη εξελίσσονταν και η επιστήμη στην αρχαία και στη σύγχρονη Ελλάδα. Και γι' αυτό, όπως θα περιδιαβαίνουν τους διαδρόμους, υπάρχουν τα αντίστοιχα ταμπλό που δείχνουν τα αντίστοιχα τεχνολογικά επιτεύγματα. Αργότερα, βέβαια, του χρόνου ίσως υπάρχει στόχος να μπουν και τα ιστορικά επιτεύγματα με άλλα ταμπλό, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και το μουσείο που θέλουμε. Εσύ συμμετείχες, Δανάη? Συμμετείχα λίγο. Ήταν αρκετά δυσκολευτικό. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και εύχομαι να το ξανακάνω. Δεν με ενδιαφέρει το σκίτσο, αλλά ήταν αρκετά ωραίο, ναι. Ήταν ωραίο. Το δικό σου όνομα? Αμαλία. Εσύ ήσουν στο πρόγραμμα, συμμετείχες? Ήμουνα, ναι. Και πώς σου φάνηκε? Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Διασκεδάσαμε όλοι μαζί, όλη η τρίτη τάξη και από όλες τις τάξεις γενικά. Κάναμε σκίτσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το αγαπημένο σου σχέδιο ποιο ήταν? Η Ακρόπολη. Τι σου άρεσε περισσότερο σε όλα αυτά? Η συνεργασία που είχαμε όλοι και θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Σύλλογο. Εμένα με λένε Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, πηγαίνω τρίτη γυμνασίου και συμμετείχα στο πρόγραμμα της ζωγραφικής. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ζωγραφίζαμε τα παιδιά, ήταν μια ομαδική εργασία. Έμαθα περισσότερα για τη τέχνη, γιατί έκανες για τη τέχνη κυρίως, αλλά επειδή η ζωγραφία ήταν από αρχαία κείμενα, έτυχε να διαβάσω περισσότερο για τα αρχαία, επομένως βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν μια ωραία εμπειρία πάντως. Μ' άρεσε. Το δικό σου όνομα? Το δικό μου είναι Κωνσταντίνος Αργίου και εγώ συμμετείχα στο πρόγραμμα ζωγραφικής και είμαι στο ίδιο σχολείο. Μάθαμε πολλά πράγματα, όπως είπε και το παιδί, για την ιστορία, για τα αρχαία, συνεργασία, συνεργαστήκαμε πολύ επίσης και μας έφερε έτσι πιο κοντά. Με λένε Βασίλη Ποντίκη και εγώ τρίτη γυμνασίου σε λίγο Λύκειο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν μια ευχάριστη εμπειρία. Μάθαμε για διάφορα πράγματα και κυρίως για την τέχνη. Αυτό. Το αγαπημένο σου σχέδιο? Ο Κούρος που είναι στην πόρτα. Εσύ? Γεια σας, εμένα με λένε Γιώργο Μπάλα. Είμαι μαθητής της γυμνασίου.
Ήμασταν στην ίδια ομάδα με τα παιδιά, οπότε ήρθαμε πιο κοντά ως φίλοι και ήταν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα.